Πηγαίνω προ το τραπέζι, γιατί έχουμε την χαρά να είναι απόψε κοντά μα ο κύριο Ευάγγελο Αποστολάκη, πρώην Υπουργό Εθνική Άμυνα, Νάβαρτο, αρχηγό του Ελληνικού Στρατού, εμπειρότατο σε όλα αυτά και ένα άνθρωπο που έχει χειριστεί πολλέ φορέ ανάλογε καταστάσει. Μερικέ μάλιστα και αθόρυβα και εξαιρετικά αποτελεσματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα, κύριε Ευάγγελο. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να ζητήσω πρώτα απ' όλα την εκτίμησή σα για το πού είμαστε και τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Πάμε σε αποκλιμάκωση ή όχι. Ε, η εκτίμηση είναι δύσκολη, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό είναι το ξεκίνημα ενός προβλήματος που φαινόταν ότι θα προκύψει. Αν θεωρήσουμε ότι αυτά που λέει ο Ερντογκάν κατά διαστήματα τελικώς θα κάνει πράξη, ε, βλέπουμε ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια ετοιμάζεται για, αυτή τη, για, να για, να, εργαλειοποιήσει αυτό το, το θέμα του προσφυγικού. Όπως βλέπετε έχει ανοίξει τα σύνορα εδώ και καιρό με βίζες και λοιπά και έχει συγκεντρώσει ένα πολύ μεγάλο αριθμό μεταναστών ε, το οποίο όπως βλέπετε το χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή σαν ένα εξαιρετικό όπλο για να πιέσει. Άρα δεν θα σταματήσει. Δεν νομίζω ότι θα σταματήσει. Και ε, ευτυχώς σε πρώτη φάση καταφέρουν να κρατήσουμε το κύμα το οποίο έστελνε στα σύνορα με όλους τους τρόπους, με τη βοήθεια όλων και των, και των κατοίκων όπως δείξατε. Ε, ε, στη στεριά τα πράγματα είναι κάπως διαχειρίσιμα. Το πρόβλημα που εμένα με ανησυχεί ιδιαίτερα και ανησυχεί όλους είναι τι θα γίνει στη θάλασσα. Γιατί όταν δεν καταφέρουν να περάσουν από τον Εύρο είναι σίγουρο ότι θα προσπαθήσουν να περάσουν από τη θάλασσα. Ε, Επειδή έχετε την εμπειρία όχι μόνο του Υπουργού, όχι μόνο του Αρχηγού αλλά πρώτα απ' όλα των πολλών ετών... Στον Πολεμικό Ναυτικό από το οποίο προέρχεστε. Ε, να ρωτήσω με αυτή την ασπίδα πούμε, που υποτίθεται ότι όχι υποτίθε, που έχουμε, αυτά τα 60 πλοία που ακούσαμε από χθε, που πάνε πάνω κάτω, με ό,τι καινούριο έρθει από τη Frontex, ε, αισθάνεσαι ότι υπάρχει επάρκεια ή όχι. Κοιτάξτε, και χίλια πλοία να είχαμε, ε, το πρόβλημα θα ήταν το ίδιο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πυκνό πλέγμα από πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, πλοία τη Ελληνική Ακτοφυλακή. Ε, κάποια πλοία της Frontex τα οποία ουσιαστικά κάνουν μια σο, πολύ σοβαρή επιτήρηση στην περιοχή ε, εντοπίζουν αρκετά νωρί όσες βάρκες προσεγγίζουν αλλά το θέμα είναι ότι πώς να, να τους σταματήσουν Δεν συνεργάζονται οι Τούρκοι για να τους όταν, πω Όταν τους στέλνουν οι Τούρκοι και έρχονται στην οριογραμμή ε, έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτό που είδαμε και σε κάποια περιστατικά τώρα ή πηδάνε στη θάλασσα, ή τέλο πάντων καταστρέφουν τη βάρκα στην οποία είναι επιβιβασμένη. Ή τα σκάφη και... τη τουρκική ακτοφυλακή του πρόχνουν, στην ουσία, ε, προ τα ελληνικά είναι, νερά. Γι' αυτό δεν υπάρχει καμία αφιβολία ότι οι Τούρκοι του πρόχνουν προ τα ελληνικά σύνορα με τον οποιοδήποτε τρόπο. Λέγοντα του ψέματα, υποβοηθώντα του, χρησιμοποιώντα του διακινητέ. Και τέλο πάντων έχουν αποφασίσει να στείλουν όσο, όσου περισσότερου μπορούν. Και, και βλέπουμε αυτά τα. Αυτά τα Άρα, Κάτι ανάλογο του 15, ας πούμε, για τα ελληνικά νησιά. Μπορεί και χειρότερο. Μπορεί και χειρότερο. Μπορεί και χειρότερο. επομένως, και, και επειδή ε, αυτά που μπορείς να κάνεις, ε, οπωσδήποτε το κράτος πρέπει να προασπίσει τα σύνορά του, δεν μπορεί να αφήνει να μπαίνουν παράνομοι μετανάστες, αλλά όπως βλέπετε, η, στην ουσία οι δυνατότητες είναι περιορισμένες. Το σχέδιο που εφαρμόζεται, δηλαδή και αυτά που είδαμε στον Εύρω και αυτά που γίνονται τώρα στο Αιγαίο, πώ το κρίνεται επιχειρησιακά. Στον Εύρο έγινε μια πολύ σοβαρή προσπάθεια, η οποία είχε και αποτέλεσμα. Ε, αυτό φάνηκε από την πρώτη, από την πρώτη στιγμή. Ε, Ανδρέα, Διαφορετικά πολύ θα φοβα... αυτή τη στιγμή, θα βλέπαμε κάποιε χιλιάδε μεταναστών να έχουν περάσει από τον Εύρο. Μάλιστα, ο Ερντογκάν, από ό,τι καταλάβαμε όλοι, θεωρούσε ότι θα περάσουν έτσι χωρί να παρεμποδιστούν. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά αποτελεσματική η, η, στην πρώτη φάση. Δεν σα οι... κρύβω ότι είναι ανακουφιστικό να το κουεί κανεί από τα δικά σα χείλη. Γιατί ποτέ δεν είχατε αντιπολιτευτικό λόγο. Δεν ήταν ποτέ το προφίλ σας αυτό. Αλλά το να αισθανόμαστε ότι υπάρχει μια ομοθυμία, να το πω έτσι, αυτή τη στιγμή, ε, μα κάνει να νιώθουμε λίγο πιο ασφαλεί. Να σα πω κάτι. Η, η κατάσταση έχει ξεφύγει από τα. Από τα συνηθισμένα. Τα κομματικά. Ναι. Και όταν, όταν κάτι γίνεται και εμφανίζεται σαν εθνική απειλή, γιατί στην προκειμένη περίπτωση κάτι τέτοιο είναι. Ε, αυτό, Ανδρέα, πολύ Όταν φοβά... προσπαθούν να μπουν μαζικά στην Ελλάδα χιλιάδε πρόσφυγε, ε, όλοι καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να ενωθούμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Το θέμα είναι: κάνουμε αυτό που μπορούμε, αυτό που πρέπει, αλλά δεν φτάνει. Ναι. Δυστυχώ το πρόβλημα ε, δεν είναι μόνο τη Ελλάδο. Η Ελλάδα εισπράττει όλα αυτά τα, τα αρνητικά και όλε αυτέ τι αρνητικέ επιπτώσει, αλλά στην ουσία είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, γιατί όλοι αυτοί έχουν στόχο την Ευρώπη. Θέλω να εκμεταλλευτώ τη, τη, τη σφαιρική εικόνα που έχετε για να ρωτήσω το εξή. Λέτε λοιπόν αυτό που όλοι καταλαβαίνουμε ότι ο Ερντογάν δεν θα το σταματήσει, θα το κλιμακώσει. Παρουσιάσαμε νωρίτερα. Μια δική μα εκδοχή για την αλληλουχία των γεγονότων Το Ιντ Λίπ, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει εκεί ο Ερντογάν και το πώ προσπαθεί να απλώσει την, την κατάσταση. Ποιε θα είναι οι επόμενε κινήσει του, Δηλαδή, με την εξέλιξη που έχουν τα πράγματα για αυτόν και στη Συρία και στη Λιβύη, και με του πρόσφυγε, OK, είναι ένα χαρτί. Το πέταξε στο τραπέζι τώρα. Αυτή Μετά... η ανάλυση που κάνατε είναι, είναι έτσι. Ε, ο Ερντογάν τώρα αρκετό και καιρό πατάει σε δύο βάρκε όπω βλέπετε προσπαθεί να τα έχει καλά με τους Αμερικάνους, καλά με τους Ρώσους, εκμεταλλεύεται και τις δύο μεριές. Ε, όπως έχω ξαναπεί, τελευταία ο Ερντογκάν έκανε ένα λάθος και ήρθε απέναντι στους Ρώσους, αντί για συνεργάτης ή τέλος πάντων... Ε, Σύνοδοι ναι, και αγοραστής. Βρέθηκε, βρέθηκε, βρέθηκε ανταγωνιστής, ειδικά στη, ειδικά στη Λιβύη. Στη Συρία ε, τα πράγματα ήταν κάπως έτσι. Ενώ είχαν συμφωνηθεί κάποια πράγματα στο Σότσι... Ε, δεν τηρηθήκαν από τη μεριά της Τουρκίας με αποτέλεσμα να, αποφασίσει ο, να αποφασίσουν οι Σύριοι και με τη βοήθεια των Ρώσων ότι πρέπει να αλλάξουν την κατάσταση γιατί εκεί είχαμε πάλι όλες τις τρομοκρατικές οργανώσεις Και, και τη χρησιμοποιεί α... τους τζιχαντιστές ο, ο Ερντογάν για δου, να... Κάποια α... ώρα έλασε ο κόμπο το χτένι που, που, σημαίνει ότι ε, έπρεπε να λάβουν την κατάσταση τα χέρια τους. Παρακολουθείτε το live news, είστε στο ΜΕΚΑ και είναι μαζί μου απόψε εδώ στην εκπομπή ο πρώην Υπουργό Εθνική Άμυνα, ο Ναύαρχο, ο κύριο Αποστολάκη, ένα από του πιο έμπειρου ανθρώπου γύρω από τα ελληνοτουρκικά. Τα κατά ψέματα, έχει αφιέρωσει όλη τη ζωή σε αυτό το έργο από σχεδόν παιδί στην σχολή των, του πολεμικού ναυτικού, των, των δοκίμων. Σα ρωτούσα λοιπόν αν ο Ερντογάν που ε, αυτή την ώρα στριμώχνεται θα κάνει κάποια άλλη κίνηση. Αν πρέπει να περιμένουμε κάτι στο Αιγαίο, πώ διαβάζετε τα επόμενα βήματά του, <coughs> το Εγώ έχω να πω ότι ο Ερντογκάν δεν, δεν απαμακρύνεται από του στόχου του και προσπαθεί να προσεγγίσει του στόχου του από διάφορε μεριέ και με διάφορου τρόπου. Είναι σίγουρο ότι αυτή τη στιγμή, επειδή το πρόβλημά του είναι η Συρία, προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα εκεί. Όταν θα το ξεπεράσει, θα επανέλθει στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Να περιμένουμε το ερευνητικό πλοίο, δηλαδή, στην Κρήτη. Κοιτάξτε να δείτε. Ε, αυτό είναι, είναι σενάρια που μπορούμε να πούμε χιλιάδε. Τι μπορεί να στείλει και τι μπορεί να κάνει και τι μπορεί να προκύψει και πώ πρέπει εμεί να αντιδράσουμε. Δεν θα μπούμε σε αυτή τη λογική. Εγώ θα έλεγα να το πούμε λίγο διαφορετικά. Ο Ερντογκάν, αυτή τη στιγμή, χρησιμοποιεί ένα εργαλείο που λέγεται απειλή πολέμου. Εάν εμεί ε, τσιμπάμε και φοβόμαστε τον πόλεμο. Ε, αρχίζουμε να κάνουμε βήματα πίσω. Θα, 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 θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ε, αυτός που φοβάται τον πόλεμο χάνει πριν πολεμήσει. Στην προηγουμένη περίπτωση ε, δεν συνιστώ να γίνει πόλεμος. Ούτε είμαι από αυτούς που, που, τον, που τον επιδιώκω, ούτε θα ήθελα να οδηγήσω ποτέ τα πράγματα σε ένα πόλεμο. Όμως όταν έχεις ενοπλές δυνάμεις οι οποίες είναι ικανές, όταν έχεις ένα λαό ο είναι περήφανος, όταν έχεις δίκιο σε όλα αυτά που, που διεκδικεί ο άλλος, θα πρέπει να σταθείς και να αναλάβεις τις ευθύνε σου και να, και να μην φοβάσαι την αναμέτρηση. Εάν λοιπόν φοβόμαστε την αναμέτρηση, θα οδηγηθούμε σε κινήσεις ήττας πριν ξεκινήσει κάτι. Ανοίγεται ένα θέμα και μου δίνετε το θάρρος, θα το νομίζω να πω, να σας κάνω αυτή την ερώτηση ευθέως. Είσαστε από τους ίσους πιο κατάλληλο να απαντήσουν. Αν ποτέ ο Ερντογάν οδηγούσε τα πράγματα σε ένα πολεμικό επεισόδιο ή κάτι ευρύτερο. Ξέροντα τόσο καλά τι άνοπλε δυνάμει που είπαμε ότι είναι όλη σα η ζωή. Ε, κάποιοι λένε α, η κρίση, η Ελλάδα είναι πίσω. Κάποιοι άλλοι λένε όχι. Εσεί τι λέτε. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε του Τούρκου. Εμένα θα με επιτρέψετε να έχω τη δικιά μου την άποψη και τη δικιά μου την εκτίμηση. Επειδή ε, ένα πόλεμο και μια πολιτισμική σύγκρουση δεν μετριέται με τα νούμερα, και με τα μεγέθη. Έχουμε δει ότι οι πόλεμοι έχουν τις δικές τους τις συνθήκες, τις δικές τους τις προϋποθέσεις και τα αποτελέσματα προκύπτουν από, από, από τις συγκυρίες ή από τις σωστές επιλογές του ενός ή του άλλου. Εν κατακλείδη θα σας έλεγα ότι εάν ήμουν Ερντογκάν δεν θα τολμούσα μια αναμέτρηση με την Ελλάδα. Η, η ζημιά που θα προκύψει για τον Ερντογκάν θα είναι τεράστια. Ενδεχομένω να μην του βγήκε το παιχνίδι. Μην μη, μη φοβόμαστε λοιπόν την Τουρκία. Δεν είναι η Τουρκία τόσο ισχυρή όσο θέλουμε να, να φαίνεται. Αν μετρήσουμε τα νούμερα και να μετρήσουμε τους αριθμούς και τις, τα μέσα, ε, εντάξει, χάνουμε. χάνουμε. Θα το Δεν απλά, να το πούμε απλά γιατί το ξέρουμε. Δεν δε. δε, δε πρέπει να το βλέπουμε έτσι. Εμείς όταν χρειαστεί να προασπίσουμε ε, την Ελλάδα και αυτά που πρέπει να προασπίσουμε, ε, πρέπει να δείξουμε ότι έχουμε την πρόθεση να το κάνουμε διαφορετικά χάνουμε από, τη, από, το ξεκίνημα, από την αφετηρία. Θεωρείτε πιθανό να φτάσει ο Ριογάν τα πράγματα σε ένα τέτοιο σημείο. Ε, νομίζω ότι σε αυτή τη φάση ε, δεν ξέρω. Ο Ερντογκάν θα το κάνει εάν τον συμφέρει και αν ζυγιάσει τα πράγματα. Και ή βρεθεί σε αδίέξοδο. Ή, ή αν βρεθεί σε αδίέξοδο. Έχουμε πει ότι όσο Καταφέρνει να κάνει αυτά που θέλει με τις απειλέ, με, ε, με τα διπλωματικά του παιχνίδια, με τις πιέσεις και τις συμμαχίε που προσπαθεί να δημιουργεί, ε, δεν έχει λόγους να κάνει πόλεμο. Όταν βρεθεί σε αδιέξοδο, ενδεχομένω να το κάνει. Δεν βλέπετε δηλαδή κάτι ορατό αυτή τη στιγμή. Το αυτή τη στιγμή, βέβαια, τι σημαίνει. Μια εβδομάδα, ένα μήνα. Ευαγγελάωτο, όποιο κάνει τέτοιου τύπου εκτιμήσει, ε, ε, θεωρώ ότι δεν είναι σοβαρό. Ε, δεν μπορείς να κάνεις εκτίμηση ότι σε πέντε μέρες, σε δέκα μέρες, σε ένα μήνα κλπ. Υπάρχει ένας κίνδυνος, υπάρχει μια ανησυχία. Πριν φτάσουμε όμως σε αυτό το σημείο υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν ε, και τα μεγαλύτερα εργαλεία που έχουμε είναι στο διπλωματικό χώρο. Έχουμε πολλά όπλα στη φαρέτρα μας. Έχουμε, αλλά μην... αυτό που εμεί πράττουμε, το λέω εμεί που δεν εκπροσωπώ κανένα αλλά αυτό που νιώθω εγώ από του πολίτε και εσεί μιλάτε μαζί του είναι ότι στι κρίσιμε στιγμέ μόνοι μα θα είμαστε. Αφού έχετε πει. Το έχετε το πει, πει <laughs> εσεί. Και νομίζω ότι είναι από τα πιο σωστά πράγματα που έχουν υποθεί ποτέ. Ε, και το είδαμε και τώρα. Εντάξει, ήρθαν σήμερα. Καλώ η ελληνική κυβέρνηση διεθνοποίησε το θέμα και μόνο το ότι μπήκαν στο Σινουκ και κάνανε τη βόλτα. Ε, είναι μια μεγάλη επιτυχία, αλλά δεν, δεν μοιάζει να μπορούμε να περιμένουμε πολλά πράγματα. Όχι, αλλά θα πρέπει, ε, ανεξάρτητα από το αν έχει αποτέλεσμα αυτή η προσπάθεια, ή τουλάχιστον αν έχει άμεσο αποτέλεσμα, είναι μια διαδικασία την οποία πρέπει να την κάνουμε. Είναι μια, μια μεθόδευση η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί. Ε, ξέρετε πολύ καλά ότι ο ορισμός του πολέμου είναι η συνέχιση της διπλωματίας με άλλα μέσα. Που σημαίνει ότι όταν αποτύχει η διπλωματία πάμε σε πόλεμο. Ας μην αποτύχει η διπλωματία και ας κάνει τη δουλειά της. Κύριε Υπουργέ, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Κουβέντα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Θα είχα πολλά να πω και να θυμηθώ, αλλά δεν, δεν είναι τις παρούσα. Θα το κάνουμε σε επόμενη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον, και τον, τον πρώην Υπουργό Εθνική Άμυνα, τον κύριο Ευάγγελο Αποστολάκη.